Κοίταξε εδώ. Κοίταξε εδώ. Κοίταξε εδώ. Πάνε στην είσοδο της Ιόσκαλας και μετά έρχονται εδώ. Αυτή η κατάσταση είναι σχεδόν σε καθημερινή βάση και είναι Αύγουστος. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή να έρθει ο χειμώνας που θα τρέχουν και τα όμβρια νερά. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Περνάνε και πολύ κόσμο. Περνάνε οι τουρίστες και πάνε μέσα στον κούλε, ορίστε τον κόσμο τους τουρίστες μέσα. Είναι μια κακιά δυσοσμία, μια κακιά δυσφήμιση για την πόλη του Ηρακλείου. Βλέπετε, λες πως είναι Εργιάκη. Δεν είναι καθαρό νερό αυτό. Όχι βέβαια, να τα σκατά, να τα σκατά. Τα σκατά, τα λίμματα, να τα. Τα λίμματα είναι εδώ. Και αφρεάτια ξεβουλώσανε. Από αυτό περνάει απέναντι, όπως βλέπετε, το σκάψιμο του δρόμου. Έρχεται και παίρνει τα νερά από την Ιχθυόσκαλα. Τώρα ξεχυλίζουν από την Ιχθυόσκαλα. Από εδώ λοιπόν ξεκινάει και πάει, όπως βλέπετε, ο αγωγός ξεχυλίζουν τα νερά. Ξεχυλίζουν τα νερά από εδώ και πηγαίνουν απέναντι. Από εδώ συνεχίζουν τα νερά και πηγαίνουν κάτω. Τα άλλα μισά νερά βγαίνουν εκεί, στο φρεάτιο της Χθιόσκαλας. Αυτό είναι σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δεν είναι σωστό. Δείξε εκεί. Εκεί σε παρακαλώ να δεις. Αυτό, φίλε, εδώ το βλέπω πρώτη φορά. Μπαίνει ο τουρισμός και καλοκαίρι. Για καλοκαίρι. Το χειμώνα γίνεται και έρχεται το τουρισμός και βρωμάνε. Είναι σκατό νερά. Θα έπρεπε να μπουν οι αρμόδιες υπηρεσίες να δουν το πρόβλημα να λυθεί. Όλοι κόσμος, τουρισμός να πάνε και έρχονται, τι θα γίνει. Δεν είναι. Τώρα από εκεί και πέρα, τα υψηλά υφιστάμενα πρόσωπα πρέπει να μεριμνήσουν για το θέμα αυτό. Αυτό το περιστατικό που σας έδειξα προηγουμένως είναι το χειμώνα σε καθημερινή βάση. Αλλά δεν δικαιολογείται, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, με τόσο τουρισμό. Εάν δείξετε στα πλάνα σας τον κόσμο που κινείται για να πάει στο αρχαιολογικό χώρο, στο ενετικό λιμάνι, δεν δικαιολογείται, διότι ξεφτιλίζεται διεθνώς το Ηράκλειο. Οι αρμόδιοι ας λάβουν τα μέτρα τους.